Να μου λες, το ευχαριστήθηκες κι εσύ όσο κι εγώ. Για να είμαι ειλικρινής, προσποιήθηκα. Εδώ είσαι, Μέρι. Πού είσαι, βρεσί, μου λείψει η γλυκιά σου η φωνούλα. Άκου, το Σαββατοκύριακο η παρέα μου θα πάει στον Παρνασσό, στο σπίτι του Τάκη. Ουάου, θα έχει και αγοριά. Μπορεί, μερικά. Σούπερ. Γονείς, αλλά ποιος νοιάζεται, και να μην έχει, θα καταφτάσουν μόλις τους ειδοποιήσει η αστυνομία. Να πας και να περάσεις και καλά. Και πού είσαι, δεν θα πούμε τίποτα στον πατέρα σου. Αλήθεια λες? Ναι, βρε κουτό. Και όταν εμένα θα με έχει απολύσει και εσένα θα σε έχει στείλει στο μοναστήρι, θα ρίξουμε κάτι γέλια. Αρούλη μου, σκέψου το. Δεν μπορείς να πεις όχι στον Φίλιππο. Είναι μια ιδιοφυΐα στο χώρο του θεάτρου. Είμαι, το ομολογώ. Σκοτώστε με που είμαι τόσο πρωτοποριακός. Άρη, η ιδέα που έχω είναι καταπληκτική. Αλλάζω το τέλος στο Ρωμαίος και Ουλιέτα. Πρόσεξε. Ακολουθούμε τους δύο εραστές στον παράδεισο και έτσι έχουμε happy end. Σκέψου το, είναι μια στροφή στην τραγωδία. Εμένα μου θυμίζει μια στροφή στη Μαλακάσα. Πολλά θύματα. Τώρα, γιατί είσαι τόσο οπισθοδρομικός? Καλά σου λέει, γιατί. Μα ρε Φίλιππε, τολμάς να αλλάξεις τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών? Την κάνω πιο πιασάρικη και κόβω μερικές σκηνές που κάνουν κοιλιά, αυτό είναι όλο. Κοίταξε, εγώ με τα κλασικά έργα έχω ένα κόλλημα. Τέτοια βεβήλωση δεν μπορώ να κάνω. Θα βλέπω στον ύπνο μου τον Γεροξόπουλο. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Θα κάνω μόνος μου την παραγωγή. Φαντάζομαι έχεις κλείσει μεγάλα ονόματα για πρωταγωνιστές, ε. Ρωμαίο έχω βρει, αλλά για Ιουλιέτα ψάχνω ένα φρέσκο πρόσωπο που να έχει κάτι έτσι μοναδικό πάνω του. Μη στεναχωριέσαι. Άμα δεν τα καταφέρεις, σε μισή ώρα θα πεταχτώ στο φαρμακείο για κλείσμα. Αυτή είναι. Βρήκα την Ιουλιέτα μου. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε, ε? Να παίξω Σέξπιρ. Μπορείτε να φανταστείτε κάτι πιο γελίο? Τους θεατές που θα πληρώσουν για να σας δούνε. Γελάσαμε και σήμερα. Σας πληροφορώ ότι στο σχολείο είχαμε παίξει την καταστροφή της Μύρνης. Θα σου πήγαινε ο μόνιμος ρόλος. Όχι καλέ, εγώ έκανα το γυναικόπαιδο. Το ποιο? Το γυναικόπαιδο. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους είχαν πάρει αυτοί που είχαν τσατσιλίκι με τη δασκάλα. Εμένα με ρίξανε στον μπούγιο. Ήρθε όμως η ώρα να πάρω το αίμα μου πίσω. Έτσι είναι, ο καλός δεν χάνεται. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν σχολείο είχαμε ανεβάσει τον Αλή Πασά και την κυρά Φροσίνη. Θα ήσουν πολύ αστείος Αλή Πασάς. Την κυρά Φροσίνη έκανα. Σε αρένων πήγαινα, αμέσως να βγάλετε συμπεράσματα. Μέρι, εσύ δεν μπορείς να παίξεις στο θέατρο. Γιατί, τι μου λείπει. Εδώ άλλες κι άλλες, άντε τώρα να το ανοίξω πρωί-πρωί. Άμα εσύ πες στο θέατρο, εμάς ποιος θα μας διαβάζει, ποιος θα μας καθαρίσει το δωμάτιο, ποιος θα μας κυνηγάει να κοιμηθούμε. Κάποιος που σας αγαπάει και σας σκέφτεται όσο εγώ, ο Διονύσης. Α, συγγνώμη, σε πάτησα. Εξάλλου, για δύο εβδομάδες θα το παίξουμε το εργάκι. Άσε που μπορώ να κάνω τις πρόβες το πρωί που εσείς θα λείπετε στο σχολείο. Δεν ξέρετε τι σημαίνει πρόβα. Γιατί δεν έχω κάνει. Φαντάζομαι πολλές, στη Μοδίστρα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ξινό θα μας βγει τόσο γέλιο σήμερα. Για να τελειώνουμε, δεν νομίζω πως μπορείτε να τα καταφέρετε. Μα γιατί, δεν δικαιούμαι να έχω λίγη ζωή έξω από αυτό το σπίτι? Βεβαίως και δικαιούσε, Μέρη μου, όπως και εγώ. Να πάω το Σαββατοκύριακο στον Παρνασσό. Ξέχνα το. Δεσποινής Παπαδάκη, το να προσέχεις παιδιά δεν είναι χόμπι. Είναι μια full time εργασία. Σοβαρά, εγώ αποφάσισα να κάνω τρία. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ απλώς προσπαθώ να σας προστατέψω από το να γίνετε δημοσίως ρεζίλη. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που εμείς το έχουμε βιώσει. Έτσι δεν είναι, Άρη? Καλά, ένα σας λέω. Αν τυχόν και πάρω το Όσκαρ, κάποιους δεν θα τους ευχαριστήσω στην απονομή. Ειδικά αυτούς που δεν με στήριξαν ψυχολογικά. Για να μαθαίνετε, τα Όσκαρ τα παίρνουν στον κινηματογράφο, όχι στο θέατρο. Από πότε? Τέλος πάντων, στο θέατρο τι μπορώ να πάρω?
Κολλείο με είναι τα παιδιά μπροστά. Ευχαριστώ πολύ για το κουράγιο που μου δίνετε. Τελείωσε, το αποφάσισα. Θα παίξω την Ιουλιέτα, ο κόσμος να χαλάσει. Και εγώ θα πάω στον Παρνασσό, ο κόσμος να χαλάσει. Κάτσε κάτω εσύ. Μια κουβέντα είπα. Διονύση, μου κρατάς λίγο λόγια. Δεν είναι πολύ μεγάλος για Ρωμαίος. Τώρα εδώ που τα λέμε και η Ιουλιέτα υποτίθεται είναι σε δική μου ηλικία. Αλλά αυτός ο ρόλος δεν έχει ηλικία, μέρη μου. Σου πάει πολύ. Οφείλω να σε προειδοποιήσω ότι η υποκριτική μου μπορεί να σε σβήσει πάνω στη σκηνή. Ακόμα έχουν να λένε για την κυραφροσύνη μου. Αχ, μη μου το θυμίζεις. Θα μπορούσα να πληρώσω για να σε δω. Και έχω περάσει καλοκαίρια και καλοκαίρια στην Επίδαυρο. Εμείς πηγαίναμε καμένα βούρλα για τα μπάνια της μαμάς. Η λάμψη της μαθαίνει στις λαμπάδες πώς να λάμπουν. Μοιάζει σαν αγέρνη. Διονύση. Για να την αρπάξει με τα μπράτσα του και να τη σηκώσει. Διονύση. Για να αγγίξει τον ουρανό. Διονύση. Τι. Εγώ πότε μιλάω. Να περιμένεις. Είναι όμορφο να πλουταίνουν τα νιάτα. Κάνε την πάντα, παλιοφροσάρα. Υποτίθεται με βοηθάς. Θα μπορούσες να το παίξεις λίγο, να βάλεις λίγο αίσθημα. Για δείξε μας πώς γίνεται, παξινούμαϊ μου. Βούλωστο και άκου. Ω, νύχτα του έρωτα προστάτησα. Άπλωσε το πυκνό πέπλο σου που μάτια διαβατάρικα να στραβωθούν. Να πεταχτεί ο Ρωμαίος εδώ στην αγκαλιά μου, ανέγγιχτος και αφόρητος. Αθόρητος λέει, όχι αφόρητος. Το ίδιο κάνει, σε ένα θήτα θα κολλήσουμε. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Φίλιππος πήρε τη Μέρη να παίξει την Ιουλιέτα. Μόνο ένας ηλίθιος θα μπορούσε να την πάρει αυτήν για να κάνει οτιδήποτε. Στο θέατρο εννοώ. Κύριε Μπακόπουλε, να σας αποσχολήσω μισό λεπτό. Θα ήθελα τη βοήθειά σας, σας παρακαλώ. Αν τα έλεγες έτσι ωραία και στα τρόλεϊ, θα είχες οικονομήσει. Αν του βάζαμε ένα μήλο στο στόμα, θα ησυχάζαμε για λίγο. Για να δω. Α, το λατρεύω αυτό το έργο. Ήταν κορυδαλός ο Κύρικας της Κονταυγής και όχι το Αηδόνι. Κοίτα, αγάπη μου. Οι ζηλόφθονες νταντέλες που γαρνίρουν τα σκόρπια σύννεφα εκεί πέρα, στην Ανατολή. Να, ας πούμε αυτά δεν καταλαβαίνω. Εγώ στον Κορυδαλό πηγαίνω από μωρό. Έχει σπίτι θεία μου η Φωτούλα. Ούτε Αηδόνια είδα ποτέ, ούτε νταντέλες. Τι να σου ευχηθώ. Καλά ξεμπερδέματα. Θέλετε να σας κάνω το Ρωμαίο? 3, 2, 1, πάμε. Άργησες. Λοιπόν, υποτίθεται ότι εμείς οι δυο είμαστε παράφορα ερωτευμένοι. Υποτίθεται. Αυτό είπα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε λίγο ρεαλισμό. Εδώ μπροστά σε όλους. Θέλω να πω, ας κάνουμε τη σκηνή του μπαλκονιού. Ναι. Ανεβείτε εκεί. Ναι. Εδώ καλά είμαι. Μια χαρά. Λοιπόν, η Ιουλιέτα ονειρεύεται το Ρωμαίο της. Μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι. Και λέει. Γιατί εγώ? Πες το πάλι, φωτεινέ μου άγγελε. Γιατί εγώ? Όχι, όχι. Το κείμενο λέει έτσι. Ο Ρωμαίος λέει, πες το πάλι. Α, κατάλαβα. Αχ, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Ναι. Θα ήθελα τώρα αυτό, αν μπορείς να μου το κάνεις λίγο πιο μελωδικό. Βέβαια. Πώς δεν μπορώ. Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Ναι, ίσως όχι τόσο μελωδικό. Αφήστε να σας δείξω εγώ. Ναι. Να μου δείξετε. Για δείξτε μου. Αχ, Ρωμαίο, Ρωμαίο, αρνήσου τον πατέρα σου. Ουάου, τελικά εσείς των βορείων προαστίων τις κάνετε τέλεια τις γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ανεβάσει αυτό το έργο στο κολέγιο. Α, θα πρέπει να ήσουν καταπληκτικός, Ρωμαίος. Μου είχαν δώσει ένα μικρό ρολάκι, βουβό. Αυτά παθαίνεις άμα είσαι συμμαθητής με τον Γιάννη Φέρτη. Αλήθεια, ήσασταν συμμαθητές. Φαντάζομαι αυτός θα ήταν σε μικρότερη τάξη. Ελάτε, συγκεντρωθείτε. Πάμε παρακάτω. Φύγαμε. Αχ, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Αρνήσου τον πατέρα σου και το όνομά σου και εγώ θα πάψω να είμαι Καπουλέτου. Στο λόγο σου σε παίρνω. Μόνο πες με αγάπη σου και ευθύς ξαναβαφτίζομαι. Αν το σκηνοθετούσε εγώ θα τους έβαζε σε μεγάλη απόσταση τον έναν από τον άλλον. Ο αποχωρισμός έχει μια γλυκιά θλίψη.
ευλογημένη, ευλογημένη νύχτα. Πώς φοβάμαι μην όντας νύχτα. Όλα αυτά είναι ένα όνειρο πάρα πολύ γλυκό για να είναι αλήθεια. Αυτή η αγάπη τους οδήγησε στον τάφο, γυρεύοντας πηγαίνανε. Πολύ καλά το πήγατε. Ναι, το νιώσα κι εγώ. Άρχισα να μπαίνω στο πετσί του ρόλου. Μόνο που θα χρειαστώ πολλές, πολλές πρόβες. Πάρα πολλές. Σμαράγδα, θα παντρευτώ τον μπαμπά σου και θα σε κλείσουμε σε ίδρυμα. Σταματήστε, λέω! Καλά, εντάξει ρε μπαμπά, με φωνάζεις. 100 φορές σας έχω πει να πάτε για ύπνο. Γιατί είστε ακόμα όρθιοι? Εγώ δεν ειστάζω. Γιατί έφαγες σοκολάτα, δεν σου πω να μην φας. Και εσύ, γιατί δεν ξάπλωσες ακόμη? Με παρέσυρε αυτός, οι κακές είναι αναστροφές. Ναι. Το παρακάνατε απόψε. Λοιπόν, γρήγορα, φύγετε και οι δυο σας. Πες μου μια καλή δικαιολογία. Γιατί δεν με αφήνεις να πάω στον Παρνασσό? Γιατί είσαι πολύ μικρή ακόμη για να αρχίσεις να πηγαίνεις εκδρομές μόνη σου τα Σαββατοκύριακα. Η Ιουλιέτα στην ηλικία μου είχε ήδη παντρευτεί. Είχε κάνει σεξ και είχε πεθάνει. Τα βλέπεις. Αυτά παθαίνουν αυτές που δεν ακούν τον πατέρα τους. Σκέφτομαι να αλλάξω την ώρα του ύπνου στα παιδιά. Πιο νωρίς ή πιο αργά? Με το που γυρίζουν από το σχολείο. Η Μέρη δεν μαζεύτηκε ακόμα? Της παρήγγειλα μια μπριζόλα απ' έξω. Έχει αρχίσει να παίρνει ένα χρώμα μπλαβή. Τη χάνουμε από στιγμή σε στιγμή. Μα καλά, πόσες ώρες πρόβα χρειάζεται πια? Η συγκεκριμένη ηθοποιός. Έχεις δίκιο. Αλλά και πάλι. Γεια. Τι έγινε? Πτώμα είμαι. Α, μια που το ανέφερες, κάτσε να σου σερβίρω. Διονυσάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ, έχω φάει. Μπορούσες να πάρεις ένα τηλέφωνο. Με έφαγε το τηγάνι! Συγγνώμη, μωρέ. Δεν βαριέσαι. Τη δίνω αύριο στη Σμαράγδα. Τα νεύρα το έχει, Πολύ πρόβα έπεσε απόψε, Θα σας κάτσει βαρύς τόσο Σέξπιρ. Τι έπαθες τώρα κι εσύ, σε κόλλησε ο Διονύσης? Όχ, κατάλαβα. Τα βρήκε σκούρα με τα παιδιά. Τι έκανε, λέει? Συγγνώμη, έχεις την εντύπωση ότι όταν λείπεις εσύ, καταραίει το σύμπαν? Όχι, είπα. Α, μην πας από εδώ. Γιατί? Από την πίσω σκάλα κόβεις και δρόμο. Όχι, δεν κόβω. Το έχω μετρήσει, κόβεις. Δεν κόβω. Κόβεις. Καλά. Άργησες. Όχι. Παναγία μου. Έτσι είχα βρει κάποτε το δωμάτιό μου όταν έψαχνα η μάνα μου να βρει το ημερολόγιό μου. Μα κι εγώ τα γυαλιά μου έψαχνα. Γιατί? Είχες επίγον διάβασμα? Λοιπόν, πώς τα πέρασες το απόγευμά σου? Πώς να τα περάσω? Έκανα πρόβα. Μέχρι τώρα? Γιατί εγώ τηλεφώνησα. Η πρόβα τελείωσε στις 8. Μετά πήγαμε για ένα ποτό. Α, βγήκαμε. Ποιοι? Ξέρεις, μωρέ, όλη η παλιοπαρέα. Ο Ρωμαίος, ο Μερκούτιος, ο Άμλετ. Τι σχέση έχει ο Άμλετ με τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα? Ήταν από την περσινή παράσταση. Αχ. Κατά λάθος. Μου ξέφυγε. Τι σύμπτωση? Και μένα. Πω, πω. 2 ώρες έλειψα και το σπίτι έγινε αχούρι. Ίσως, αν ήσουν εδώ, τα παιδιά σου να μην τρέχανε γύρω-γύρω σαν να τα έχει πιάσει αμόκ. Α, μάλιστα. Όταν είναι αγγελούδια είναι δικά σου τα παιδιά. Όταν έχουν πάθει αμόκ είναι δικά μου. Εσύ είσαι η νταντά. Και αυτό θέλεις να μείνω. Μη φωνάζεις, έχω πονοκέφαλο. Ξέρεις τι, ζηλεύεις. Και ξέρεις τι ζηλεύεις, το Φίλιππο που ανακάλυψε κάτι που τόσο καιρό ήταν κάτω από τη μύτη σου. Μπα. Και τι ακριβώς ανακάλυψε? Ένα αστέρι που τώρα γεννιέται. Αυτό είναι σαν να ανακαλύπτει κανείς την ατομική βόμβα. Ακούγεται πάρα πολύ καλό στη θεωρία, αλλά στην πράξη εκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν. Αυτό ήτανε. Ως εδώ. Πάω να κοιμηθώ στη μαμά μου. Δεν χρειάζεται. Θα κοιμηθώ εγώ στο καναπέ. Αν χωρίζουμε, τον Διονύση θα τον πάρω εγώ. Δεν έχεις τα λεφτά να τον πληρώνεις. Βέβαια, πώς να τα έχω. Με το μισθό που μου δίνεις. Τρελαίνομαι για καυγάδες.
Γιατί άραγε να είμαι τόσο διαστραμμένο? Δουλεύω. Κάνε πως δεν είμαι εδώ. Όπως κάνεις μια ζωή. Καλημέρα, Διονύση μου. Πες σε παρακαλώ στον κύριο Μπακόπουλο ότι πάω για πρόβα. Εκτός αν θέλει να κάτσω να του κάνω αέρα. Δεν χρειάζεται, έχουμε άλλο δαπές για αυτή τη δουλειά. Εσύ μπορείς να τον ταΐζεις χουρμάδες. Διονύση, πες σε παρακαλώ στην Δεσποινίδα Παπαδάκη ότι δεν θα γίνω ποτέ εμπόδιο στις φιλοδοξίες της, όσο γελίες κι αν είναι. Διονύση, πες σε παρακαλώ στον κύριο Μπακόπουλο ότι είμαι ενήλικη και μπορώ να ζήσω τη ζωή μου όπως θέλω. Επίσης, πες του ότι είναι ξεροκέφαλος. Εν κατακλείδη, είσαι ξεροκέφαλος. Από όλα όσα είπε αυτό, βρήκες να επαναλάβεις. Διερμηνέας είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Δεν έχω γνωρίσει πιο σπαστική γυναίκα στη ζωή μου. Καλημερούδια! Μεγάλη μπουκιά φάε. Σας έχω απίστευτα νέα. Και γιατί δεν πας να κάνεις φίλους, να τους τα πεις? Τον Φίλιππο τον κυνηγάει η εφορία. Ψάχνει τρόπο να παρουσιάσει ζημιά. Γι' αυτό θέλει το έργο να πατώσει. Γι' αυτό πήρε τη μέρη πρωταγωνίστρια, για να είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Το ξέρα. Το ξέρω ότι δεν έχει ταλέντο. Μόλις βγεις στη σκηνή, θα αρχίσουν να τρέχουν όλοι σαν κυνηγημένοι. Ακριβώς όπως τα ραντεβού σου. Δεν πρέπει να της το πούμε όμως. Θα καταστεναχωρηθεί. Ναι, πράγματι. Βέβαια, απ' την άλλη, αν δεν της το πούμε, θα πάθει μεγάλο ρεζιλίκι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, κερνάω από τη χαρά μου. Νατάλια μου, αν θέλεις να πας στον Παρνασσό, πρέπει να το ζητήσεις από τον πατέρα σου την ώρα που βλέπει Νικολούλη. Ναι, ναι, μόλις αρχίσει και γλαρώνει και γέρνει προς τα πίσω, πριν αρχίσει να ροχαλίζει όμως. Ναι, σου λέω, παιδί μου, εγώ έτσι κατάφερα και πήρα αύξηση. Πάμε τη σκηνή του χορού. Στη θέση σας όλοι. Ναταλία μου, σ' αφήνω. Πρέπει να αυτοκτονήσω. Πω, πω, σαν τη μάνα μου ακούγομαι. Φιλιππάκο, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω σε αυτή τη σκηνή. Γιατί η Ιουλιέτα πρέπει να αυτοκτονήσει? Πρόσεξε, γιατί χωρίς το Ρωμαίο δεν έχει πια λόγο για να ζήσει. Μα, μάλιστα. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι το έργο το έχει γράψει άντρας και μάλιστα Φαλοκράτης. Θέλω να ξέρω πώς πήρε το ρόλο. Δεν καταλαβαίνεις, Ρασί. Φάκατσε στο Φίλιππο. Κι εγώ του κάτσα και μου έδωσε δύο ατάκες. Εμένα μου έδωσε το Ρωμαίο. Λοιπόν, για να δούμε. Ρωμαίο, πιες το δηλητηριό σου. Στην υγειά της αγάπης μου. Το δηλητήριο ενεργεί γρήγορα. Σ' αποχαιρετώ με ένα φιλί. Πεθαίνω. Και τώρα η Ιουλιέτα ξυπνάει. Ξυπνάει! Αχ! Τη νύχτα κι αυτή. Ρωμαίο, βλέπω δηλητήριο. Βλέπω δηλητήριο. Αχ! Βλέπω πως ήρθε το αιώνιό σου τέλος. Άσε με να πεθάνω. Τέλεια! Το έργο θα κατέβει πρωτού ξεψυχήσει. Και τώρα, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ανεβαίνουν στους ουρανούς. Ωχ, Ρωμαίο! Πάρε με μαζί σου στον παράδεισο! Παιδιά, πιο σιγά! Καλέ, όχι τόσο γρήγορα! Πάρτε το, αλλιώς πάρτε το! Καλέ! Α! Ρωμαίο! Βοήθεια! Καλέ, πιο σιγά λέμε! Α! Βοήθεια!
Τι ήταν αυτό, Παναγία μου! Αχ! Ωχ! Γεια! Τι γίνεται! Ξέρεις τι έπαθα με αυτό το πράγμα που μας σήκωνε ψηλά? Σιγκάικα! Απορώ πως η Βανδύ την έβγαλε ολόκληρη σεζόν! Κάπου σε ξέρω εσένα! Ήμουνα χρονιά στο Εθνικό και σε Διπεθέ. Όχι καλέ, απαλού σε ξέρω. Εσύ δεν είσαι που έκανες τη διαφήμιση για τις σερβιέτες για στρινγκ? Κύριε Μπακόπουλε! Α, γεια σας κύριε Μπακόπουλε! Κύριε Μπακόπουλε, το άντε, τι κάνετε? Πίσω όλοι και σας έφαγα, κάντε πίσω! Αφήστε τον άνθρωπο να πνεύσει! Δεν είναι δυνατόν! Φύγετε όλοι, δρόμο! Ρίση, αυτή έχει πάρει τα φύλλα και τα δέντρα. Αυτή να μου το θυμηθείς. Του χρόνου θα έχει δικό της σύριαλ στο Μέγκα. Μέρι, σου οφείλω μια συγγνώμη. Εμένα, γιατί? Καλά, αφού μου την οφείλεις, πες τη μου. Ήμουν εγωιστής και φέρθηκα επιπόλαια. Να με συγχωρείς. Εμένα να με συγχωρείς που σε είπα ξεροκέφαλο. Ωραία, αλληλοσυγχωρεθήκαμε. Μωρέ, να σου πω κάτι, δεν πρέπει να μαλώνουμε. Ο Διονύσης πληγώνεται. Ναι, το ξέρω. Κοίτα, θα ήθελα να σου πω δύο πράγματα για αυτή την παράσταση. Δεν κάθεσαι καλύτερα? Ναι, να κάτσω, αλλά ξέρω τι θα μου πεις. Δεν νομίζω. Άκου που σου λέω. Θα μου πεις ότι με χρειάζεστε στο σπίτι, ότι όταν λείπω γίνεται της τρελής και ότι δεν έχω καμία δουλειά εδώ μέσα. Και να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Τι πράγμα? Αυτό δεν ήθελες να μου πεις? Ναι, αυτό ακριβώς. Μέσα στο μυαλό μου είσαι. Φταίει το κληρονομικό χάρισμα από την οικογένειά μου. Η προγιαγιά μου, η Χρυσοστόμη, είχε προβλέψει ότι κάποια περιοχή της Αθήνας κάποια μέρα θα βουλιάξει. Και ξέρεις πώς την είπαν αυτή την περιοχή από τότε? Βουλιαγμένη. Μπράβο η προγιαγιά. Έλα, άντε, πάμε σπίτι τώρα. Ναι, μωρέ, αλλά ο Φίλιππος θα στεναχωρεθεί. Υπολόγιζε πολύ σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γεννιούνται κάθε μέρα ταλέντα σαν το δικό σου. Ψέματα. Πάντως θα σου πω κάτι μεταξύ μας και εδώ θα μείνει. Ο Φίλιππος δεν κάνει για σκηνοθέτης. Αν είναι να κάνω τον τεπούτο μου στο θέατρο, να το κάνω με ένα σκηνοθέτης προκοπής. Για έναν κουν έχω ακούσει καλά λόγια. Πάμε. Έλα, έλα, τώρα είναι η ευκαιρία. Παπά, κοιμάσαι. Θα μ' αφήσεις να πάω στο Παρνασσό? Ναι, μωρό μου. Όταν πάρει και η Μέρη αύξηση... Από τότε που η Νικολίουλη βρίσκει τους εξαφανισμένους στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν κοιμάσαι όπως παλιά. Εντάξει, δώσε διάλειμμα. Παιδιά, διάλειμμα, ώρα για φαγητό. Αχ, επιτέλους! Καλέ! Καλέ, πού πάτε? Είμαι κι εγώ εδώ! Παιδιά! Παιδιά! Εμένα δεν θα με κατεβάσει κανείς! Καλέ, παιδιά!